Στη τηλεφωνική γραμμή η κυρία Γιώτα Ταβουλάρη, που είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Φαρμάκου, στέλεχος του ΠΑΜΕ και μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΓΕΣΕ. Καλημέρα κυρία Ταβουλάρη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούνε. Ακούσαμε και χτες από τον κύριο Παναγόπουλο, διαβάσαμε και στις εφημερίδες, ότι το ΠΑΜΕ έκανε μια προσπάθεια να εμποδίσει βιαίως την πραγματοποίηση του συνεδρίου και ότι έγιναν και επεισόδια και μάλιστα εκτός συνεδρίου σε μια πολιτιστική εκδήλωση που πρόκειται να γίνει. Από την άλλη μεριά, καταλαβαίνω ότι το ΠΑΜΕ κατηγορεί την ηγεσία της ΓΕΣΕ ότι έκανε ένα συνέδριο, πήγαινε να κάνει ένα συνέδριο με ενωθευμένο, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να υπάρχει γνήσια αντιπροσώπευση. Κύριε Τσίμα, ακούμε και εμείς και όλες αυτές τις μέρες στην Καλαμάτα τα ακούγαμε και ακούμε και καθημερινά τις τοποθετήσεις των στελεχών της ηγεσίας της ΓΕΣΕ. Αυτό που έχουμε εμείς να σημειώσουμε είναι ότι πρόκειται για τοποθετήσεις που παρουσιάζουν την πραγματικότητα ανάποδα, την πραγματικότητα αντεστραμμένη. Δεν υπήρξαν ούτε οι προφυλακισμοί που λένε, ούτε η παρεμπόδιση που λένε από την πλευρά των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, ούτε των υπολείπων εργαζομένων που ήταν εκεί για να διαδηλώσουν. Αυτό που στην πραγματικότητα έγινε είναι ότι και οι πόρτες του συνεδριακού κέντρου, του χώρου δηλαδή που θα πραγματοποιούταν το συνέδριο, σφραγίστηκαν με ευθύνη και με απόφαση της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ. Γιατί? Θα σας πω αμέσως. Σφραγίστηκαν λοιπόν γιατί για να μην γίνει συνέδριο, δεν θέλανε να γίνει συνέδριο, δεν θέλανε να γίνει συζήτηση ούτε για τα ουσιαστικά, τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και εκεί να αντιπαρατεθούμε, γιατί αυτό είναι και το υγιές αν θέλετε, ούτε να γίνει συνέδριο για να συζητηθούν και τα φαινόμενα της νοθείας και της εργοδοτικής παρέμβασης άμεσα με αντιπροσώπους εργοδότες μέσα στο συνέδριο, να συζητηθούν εκεί και να πάρουν θέση οι σύνεδροι. Αυτού του είδους οι αντιρρήσεις, δηλαδή αν είναι γνήσια αντιπροσώπευση, αν δικαιούνται να είναι εκεί οι εκπρόσωποι που είναι εκεί, αυτά είναι θέματα που λύνονται. Δηλαδή και μέσα στο συνέδριο μπορούν να λυθούν, αν υποβληθούν ενστάσεις, και στη δικαιοσύνη μπορεί να λυθούν. Γιατί έπρεπε να πιαστούμε στα χέρια. Βεβαίως λύνονται. Στα χέρια δεν πιάστηκε κανένας. Ίσα-ίσα. Που αν μιλάμε, επειδή λένε πάρα πολλά για την εκδήλωση, την πολιτιστική ή όπως θέλουν να τη λένε, αν μιλάμε γι' αυτό, εμείς έχουμε ένα απλό ερώτημα να θέσουμε. Με ποιους ήθελε να κάνει εκδήλωση η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ τη συγκεκριμένη μέρα, όταν ήταν κλειστές οι πόρτες και μάλιστα με security και μπράβους στους αντιπροσώπους και σε μέλη της ίδιας της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ. Ξέρετε κύριε Τσίμα, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ που εκφράζονται από τη Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία ως παράταξη στη ΓΕΣΕΕ είναι εκλεγμένες από εργαζόμενους και έχουμε 10 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Έχουμε μέλη στο Γενικό Συμβούλιο, έχουμε μέλη εκλεγμένα στην Εξελεκτική Επιτροπή. Σωστά, ναι, λοιπόν, το ξέρω. Παρεμποδίστηκε η είσοδος καταρχήν σε αυτά τα μέλη. Και να μην λένε τώρα, τους έπιασε ο πόνος τώρα όλους για τη δημοκρατία και για τα... Ποια δημοκρατία? Τα μέλη, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που εν πάση περιπτώσει στέλνουν εκεί τον καθένα από μας, εμποδίστηκαν να έχουν την οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτού του τύπου τις εκδηλώσεις που υποτίθεται ότι είναι για τους εργαζόμενους. Το συνέδριο βεβαίως μπορεί και το συνέδριο είναι και το ανώτερο όργανο που αποφασίζει για αυτά τα ζητήματα. Δεν το συγκάλεσαν ποτέ και δεν συγκάλεσαν και πριν ούτε μια επιτροπή άτυπη είτε και επίσημη όπως τη διοίκηση, την εκτελεστική επιτροπή για να καταλήξει ποιοι είναι αυτοί που θα πιστοποιηθούν και θα πάρουν κάρτα και ποιοι είναι υπό αμφισβήτηση. Εμείς θέσαμε με στοιχεία αυτούς που αμφισβητούμε, με συγκεκριμένα στοιχεία. Οπότε θα πήγαιναν μέσα αυτοί που δεν αμφισβητούνται, όπως γίνεται πάντα, για να γίνει η νομιμοποίηση. Ναι. Όχι όμως να μας λένε ότι αυτοί που καταγγέλουμε και που αμφισβητούνται θα μπουν μέσα για να νομιμοποιήσουν τον εαυτό τους. Είναι πράγματα αντεστραμμένα. Κατάλαβα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Τώρα τι γίνεται, γιατί έχει συμβεί μια φορά το 1985 να μην μπορέσει για σένα να κάνει συνέδριο τότε που είχε διασπαστεί η ΠΑΣΚΕ και διορίστηκε διοίκηση από τα δικαστήρια. Πάμε για το ίδιο δηλαδή, θα πάμε για να έχουμε διοίκηση της Γενικής Συνομοσπονδίας διορισμένη από το δικαστήριο.
Κοιτάξτε, η δική μας η θέση είναι ξεκάθαρη. Αυτά που λέγαμε όλες τις προηγούμενες μέρες και πριν ακόμα, αν θέλετε, φτάσουμε στην Καλαμάτα για να γίνει το συνέδριο και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, μην ξεχνάτε, γιατί τα δημοσιεύσαμε κιόλας, δύο εξώδικα στείλαμε κατά τη διάρκεια εκείνων των ημερών για να συγκροτηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο και να προχωρήσουμε σε συνέδριο. Εμείς λοιπόν έχουμε την ίδια θέση. Το συνέδριο εμείς θέλουμε να γίνει. Και αν θέλετε, είμαστε και οι πρώτοι που θέλουμε να γίνει, γιατί όλοι οι αντιπρόσωποι μας είναι εκλεγμένοι μέσα από πραγματικές μασικές, συλλογικές και νόμιμες διαδικασίες και θέλουμε να γίνει πραγματική κουβέντα και αντιπαράθεση εκεί που πρέπει να γίνει. Επομένως, με όποιον τρόπο και να είναι αυτός, το συνέδριο εμείς λέμε και σήμερα που υπάρχει διοίκηση της Ολομέλειας, αυτό θα υποστηρίξουμε, ότι το συνέδριο πρέπει να γίνει, όμως πρέπει ο καθένας να πάρει την ευθύνη του και να πούμε ότι θα γίνει συνέδριο χωρίς εργοδότες και χωρίς νόθους αντιπροσώπους, που θα είναι νομιμοποιημένοι από τα πριν. Γιατί αυτό πάει να κάνει η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, και εδώ έχουν ευθύνη όλες οι παρατάξεις, και η ΠΑΣΚΕ του κυρίου Παναγόπουλου και η ΔΑΚΕ και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε στο συνέδριο με τους συμφωνημένους νόμιμους αντιπροσώπους από όλους μας, και από εκεί και πέρα να γίνει η νομιμοποίηση, να μην γίνει των υπολείπων. Εμείς αυτή τη θέση έχουμε και πραγματικά δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να γίνει η συνέδριο. Γιατί είναι καθήκον μας απέναντι στους εργαζόμενους που μας εκλέγουν για να πάμε εκεί. Προφανώς. Και εγώ, η κοινή λογική αυτό λέει, ότι αλίμονο, αν το κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο της χώρας δεν μπορεί να εξασφαλίσει τις δικές του εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες, τότε πώς θα υπερασπίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ, κύριε Ταγουλάρη. Και μια τελευταία κουβέντα. Παρακαλώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αυτές τις διαδικασίες λοιπόν των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, θα τις διασφαλίσει το ίδιο το κίνημα, οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν καταστατικές διατάξεις που τις εξασφαλίζουν και δεν μπορούμε και δεν πρέπει, αλλιώς έχουμε άλλους στόχους, να κάνουμε επίκληση στο κράτος και στις δυνάμεις καταστολής. Και αυτό είναι μια ευθεία βολή, αν θέλετε, απέναντι στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, που δεν απευθύνεται στους εργαζόμενους και στις οργανώσεις, αλλά απευθύνεται στην αστυνομία και στα ΜΑΤ επανειλημμένως. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ταβουλάρη. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.